Η αυξημένη ετοιμότητα που υπάρχει για την πρόληψη των πυρκαγιών από περιφέρεια, δήμους και συναρμόδιους φορείς επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια του Συντονιστικού έγινε καταγραφή των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο στην Ήπειρο και δρομολογήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την άμεση αντιμετώπιση τους. Έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση της πρόσβασης σε ευαίσθητα σημεία όπως τα Άλση και τα Δασίλια. Το παρόν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε ευαίσθητα σημεία του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπως είναι τα Δασίλια της περιοχής, αλλά και οικισμοί όπως το Νεοχωρόπουλο, για τα οποία θα πρέπει να υπάρξει μέρημνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά, αλλά και για την αντιμετώπιση άλλων τυχόν προβλημάτων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό εκ μέρους του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια προτίθεται να προμηθευτεί drone για τη λήψη φωτογραφιών και τη θερμική καταγραφή σημείων, ώστε να διευκολυνθεί η αποτύπωση τυχόν προβλημάτων σε δασικές περιοχές. Ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου Δημήτρης Μαυρογιώργος αναγνώρισε πως μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες εξαιτίας της προεκλογικής περίοδου στην υλοποίηση της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου, όμως όπως είπε, δεν υπάρχει πολυτέλεια του χρόνου, καθώς ήδη από τις 2 Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει νέα συνεδρίαση του συντονιστικού μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ώστε να εξεταστεί ο σχεδιασμός εκένωσης οικισμών σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά και άλλες απαραίτητες ασκήσεις ετοιμότητας των πολιτών με τη συνδρομή πλέον και των νέων αυτοδιοικητικών αρχών. Γιατί είναι περίοδος των εκλογών, αλλά δεν έχουμε και την πολυτέλεια να κάνουμε νωρίτερα ή αργότερα. Αυτή είναι η χρονική περίοδο που κατατάσσεται να γίνει το συντονιστικό όργανο, λόγω του ότι και η αντιπυρική περίοδο ξεκίνησε από τις 2 Μαΐου, πώς μπορέσουμε να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο αποτελεσματικοί, γιατί στην πλάτη μας έχουμε φορτώσει και μια εμπειρία, η οποία έστω και τηλεοπτική για τους περισσότερους, αυτή που έγινε στην Αττική, στο Μάτι, το καλοκαίρι του 2018. Να παραδειγματιστούμε από πολλά λάθη που έγιναν ή δεν έγιναν. Ο φορέας, ο πρωταγωνιστικός όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές είναι πάντα η πυροσβεστική. Εμείς επιτελούμε και κάθε άλλη φορείς, η Δήμη, η Περιφέρεια, έναν άλλο ρόλο, η αποκεντρωμένη διοίκηση, έναν άλλο διαφορετικό ρόλο, το οποίο είμαστε όλοι δίπλα στην πυροσβεστική για να μπορέσει η πυροσβεστική να προσφέρει τα μέγιστα όσον αφορά την καταστολή, την άμεση, την πιο γλίγορη καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Κάθε χρόνο φυσικά υπάρχει η έλλειψη του προσωπικού, μειώνεται δραματικά το προσωπικό, όχι σε όλες τις υπηρεσίες, αλλά περισσότερο στις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Όπως τονίστηκε, η αντιπυρική περίοδος του 2018 για την Ήπειρο χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένη. Αυτό όμως που επισημάνθηκε είναι πως οι φωνικές πυρκαγιές της Αττικής οφείλουν να κινητοποιήσουν ακόμη περισσότερο τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να είναι έτοιμοι και αποτελεσματικοί για τυχόν περιστατικά που μπορεί να σημειωθούν. Η περσινή αντιπυρική περίοδος στην Ήπειρο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτυχημένη, συγκρινόμενη με τις προηγούμενες αντιπυρικές περιόδους. Διαπιστώνεται σημαντική μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων. Στην περιφέρεια Ηπείρου πέρυσι εκδηλώθηκαν 319 αγροτοδασικές πυρκαγιές και κάηκαν 1.000 στρέμματα, ενώ το 2017 αντίστοιχα ο αριθμός των πυρκαγιών ήταν 787 και οικειόμενες εκτάσεις 13.800 στρέμματα. Παρατηρούμε δηλαδή μια μείωση του αριθμού των πυρκαγιών της τάξης του 59% και μείωση του αριθμού των κοιόμενων εκτάσεων σε ποσοστό 93%. Στη συνέχεια, ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηπείρου αναφέρθηκε στους λόγους μείωσης τόσο του αριθμού των πυρκαγιών στην περιοχή, αλλά και των κεόμενων εκτάσεων. Κάτι στο οποίο έχει συμβάλει και η καλύτερη διαχείριση αυτών των περιστατικών και η άμεση κινητοποίηση από πλευράς των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού καταβολής με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να μην λαμβάνουν μεγάλη έκταση. Η δημιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου με τη συνένωση του 199 της ΔΥΠΗΝ Ιωαννίνων και του ΠΕΚΙ Ηπείρου, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων της πυρόσβεσης. Η καλύτερη αξιοποίηση των επιγείρων δυνάμεων
ιδιαίτερα των πεζοπόρων τμήματων και διασπορά μιας ομάδας πεζοπόρων της Πεπίδης Επίρου, η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της πυρκαγιάς και των καταστροφικών συνεπειών αυτής